λοιπόν ότι όλοι γνωρίζουμε ότι πέρα από τα θύματα, από πραγματικά χθες και το τελευταίο που έχουμε πει για την 8χρονη, η οποία έχει και ρίζες ελληνοκυπριακές, θα σου πω πως πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει τα παιδιά του. Αρκετοί γονείς βρέθηκαν εκεί με τα παιδιά τους, όμως μετά το τρομοκρατικό χτύπημα χάθηκαν τα ίχνη τους. Και αυτό αποδεικνύεται από την γνωστή τραγουδίστρια, την Charlotte Campbell, η οποία έχασε τη 15χρονη κόρη της. Πώς βρε παιδιά, την πώς γίνεται, έχασε την κόρη της, πώς την έχασε. Έχασε λοιπόν την 15χρονη κόρη της, την Ολίβια. Είναι συγκλονιστικά τα όσα η ίδια έτσι αναφέρει και στο BBC. Ήταν στη συναυλία. Είχε μόλις δει το συγκρότημα που άνοιγε τη συναυλία. Είπε ότι, ότι περνάει καταπληκτικά και με ευχαριστούσε που της επέτρεψα να πάει. Αυτά είναι τα λόγια της μητέρας της, η οποία μάλιστα και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σε διάφορες εκπομπές στο BBC, με δάκρυα στα μάτια αναφέρει πως δεν φέρει, δεν πάει πουθενά εκτός σπιτιού, γιατί την περιμένει. Περιμένει την αγνοούμενη κόρη της να επιστρέψει στο σπίτι. Και φαντάζομαι, πέρα από την ΚΑΜΠ, πως οι άλλοι γονείς περιμένουν πραγματικά τα παιδιά τους. Έχω όμως μια απορία. Έχουν περάσει ήδη 48 ώρες. Δεν έχουν βρει κάτι να δώσουν σε αυτούς τους γονείς. Για τους έπαιρναν και τους έπιαναν η αστυνομία και τους έπαιρνε σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα χώρο που ήταν πιο ασφαλής εκεί. Τι ακριβώς ήταν και πώς γίνεται να είναι αγνοούμενοι. Πώς γίνεται να έχουν χαθεί. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δυστυχώς κάποιος παιδιά τους διέλυσε όλα αυτά. Δεν μπορεί να μην βρουν ούτε ίχνος του. Ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θέλω να προτρέψω. Όταν πιο εύκολα μπορεί να το εντοπίσει. Δεν θέλω κιόλα να προτρέψω. Κάποιοι παιδιά έχουν διαλυθεί. Αν ήταν στο σαλίδι του, ναι. Το θέμα, η μαμά δεν ήταν μαζί με το παιδί του. Όχι, η μαμά δεν ήταν μαζί τη. Περίμενε. Άρα τη επέτρεψε να πάει, επειδή είπαμε ότι πήγε μαζί στη συναυλία, παιδιά. Αρκετοί γονείς είχαν πάει με τα παιδιά. Δεν αναφερόμουν στην συγκεκριμένη. Δεν ήταν μαζί τη. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, εάν έχουν μεταφερθεί σε ένα ξενοδοχείο κάπου πιο έτσι ασφαλής, δεν θα έπαιρνε ένα τηλέφωνο, δεν θα έκαναν κάτι, δεν θα έψαχναν. Μόλις έχει έρθει μήνυμα τώρα, Κωνσταντίνα μου, ότι η 15χρονη είναι νεκρή. Συγκαταλέγεται μέσα στους νεκρούς. Ωρε, παιδιά. Και πολλά άλλα παιδιά, έτσι. Πολλά άλλα παιδιά και πολλοί άλλοι γονείς, Χριστέ μου. Μόλις μας ήρθε το μήνυμα. Χριστέ μου. Μάλιστα. Θα σου πω και σε συντομία πως πολλές ειδήσεις έχουν βγει και μέσα από το διαδίκτυο και αναφέρονται βέβαια στο τρομοκρατικό χτύπημα, οι οποίες είναι ψευδείς και αναλυθείς. Θα δούμε κάποια post που έχουν κάνει κάποια επιτίδη που σκέφτηκαν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να τρολάρουν ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Τι θέλουν να τρολάρουν για περισσότερα κλικς, να γράφουμε οτιδήποτε για να πατά ο κόσμος μέσα να υποτίθεται.